Έχω διδάξει, ήμουνα καθηγήτρια στα ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, ναι, κάποτε 8 χρόνια. Ήταν μια εμπειρία που μου απέδειξε ότι δεν κάνω για καθηγήτρια. Όχι γιατί δεν ξέρω να διδάσκω, αλλά γιατί το σύστημα αυτό, μια ιδιοσυγκρασία σαν και εμένα, δεν την αντέχει. Μάλλον εγώ δεν αντέχω ή τέλος πάντων δεν είναι ένας χώρος στον οποίο θα μπορούσα να αφιερώσω τη ζωή μου, το δημόσιο. Δεν μπορώ. Έφυγα, δηλαδή παραιτήθηκα. Μένετε στα Εξάρχεια. Ναι. Στα Εξάρχεια. Μια δύσκολη περιοχή. Ναι, πράγματι, αλλά όμως ακόμα ζωντανή, έχει ακόμα ωραίους ανθρώπους. Πιο πολύ απ' όλα τώρα δεν πειράζει. Δεν με πειράζει που έχουμε αυτά τα δακρυγόνα και τα που καίνουν τους σκάβους και τα λοιπά κάθε τόσο. Εγώ έχω περάσει και μέσα από τις φωτιές για να πάω στη δουλειά μου. Ναι. Πιο πολύ με πειράζει που είναι πολύ βρώμικα. Μια φορά μάλιστα, ένας νέος με κουκούλα, και αυτό είναι συγκινητικό και θέλω να σας το πω. Βέβαια. Εγώ σας το λέω, ότι θέλετε κάντε το. Έβγαλε την κουκούλα του, με πλησίασε και μου είπε, εγώ είμαι. Το βρήκα πολύ συγκινητικό ότι ήθελε ένα παιδί, μου έδειξε τέτοια εμπιστοσύνη και ήθελε να μου πει, δεν μου είπε το όνομά του, είπε μόνο εγώ είμαι. Δεν είναι. Κάτι θέλει να πει αυτό. Εδώ μέσα δεν υπάρχουν παλιοί και νέοι. Εγώ αυτά δεν τα δέχομαι. Πρέπει να χτύψεις καλό κομμάτι. Μανεκέν. Όχι ακριβώς. Πρέπει να είναι στο χώρο της μόδας. Ναι, γενικότερα. Έλα ρε καλούδι, δυο μας είμαστε. Πρέπει να είναι θεογκόμενα, ε. Μ' αρέσει που ξυπνάτε το βράδυ και σημειώνετε τα όνειρά σας. Το κάνω και αυτό. Γιατί? Γιατί αγαπάω τον χώρο των ονείρων. Γιατί πιστεύω ότι μπορώ να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου. Η δημιουργία μιας οικογένειας λείπει από τη ζωή σας. Όχι, δεν λείπει αυτό. Είμαι πάντοτε με νέους και παιδιά πολλά, τα οποία άλλοι με βλέπουν σαν μαμά, άλλοι σαν θεία, άλλοι σαν δασκάλα, τέλος πάντων. Και είμαι και σε μια ηλικία που αν είχα οικογένεια, τα παιδιά θα ήταν μακριά. Ναι. Και λέω τώρα να τα παιδιά μου θα φεύγανε, ενώ τα παιδιά τα άλλα είναι κοντά μου. Πάρα πολύ ωραία. Εμένα θα μου άρεσε να την έχω καθηγήτρια σε κάποιο μάθημα, δηλαδή θα ήταν απολαυστική. Εγώ και έχει δίκαι η μητέρα της που έλεγε.